Οι γαρίδες είναι ένας από τους μεζέδες που προτιμούν σχεδόν όλοι στην Ελλάδα. Είτε στη σχάρα, είτε σε μια ωραία γαριδομακαρονάδα, είναι ένας πάρα πολύ νόστιμος μεζές. Όμως, το να βρούμε μια καθαρισμένη γαρίδα σε καλή ποιότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακαθάριστη λοιπόν, μπορούμε να την καθαρίσουμε εμείς οι ίδιοι με πάρα πολύ απλό τρόπο. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι στη γαρίδα το κεφάλι και το κομμάτι του σώματος το οποίο θα φάμε. Όπως βλέπετε, το κεφάλι καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης της γαρίδας. Επίσης, εάν θα δούμε προσεκτικά το σώμα της, το κέλυφος που είναι στο σώμα της, είναι σαν μια μικρή πανοπλία, θα μπορούσαμε να την πούμε. Ο τρόπος λοιπόν που την καθαρίζουμε είναι πάρα πολύ απλός. Αρχικά, πιάνουμε το κεφάλι της γαρίδας και το στρίβουμε και το αφαιρούμε από το σώμα της. Και στη συνέχεια εδώ που είναι τα πόδια, που είναι το πιο αδύναμο σημείο που συγκρατεί το κέλυφος του σώματος, αυτό το οποίο κάνουμε είναι απλά να την ξεφλουδίσουμε, βάζοντας το χέρι κάτω από τα πόδια, εδώ, και στη συνέχεια αφαιρώντας το κέλυφος. Σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε, μπορούμε να σταματήσουμε και να κρατήσουμε την ουρά για διακοσμητικό, για διακόσμηση. Εάν θέλουμε όμως, μπορούμε απλά πιέζοντας εδώ στην κάτω μεριά και κουνώντας λίγο-λίγο τη γαρίδα, να την αφαιρέσουμε. Το πρώτο κομμάτι του καθαρίσματος της γαρίδας έχει τελειώσει. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όμως, είναι να βγάλουμε αυτό εδώ το μαύρο, αυτή τη φλέβα τη μαύρη, η οποία στην ουσία είναι η ακαθαρσία της γαρίδας. Χαράζοντας λοιπόν με ένα μαχαιράκι εδώ στη ράχη, ένα κοφτερό μαχαιράκι, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βρούμε αυτό εδώ το σωλήνα και να τον αφαιρέσουμε. Και με τον τρόπο αυτό καθαρίζουμε μία γαρίδα, και αν θέλουμε, ειδικά αν θέλουμε να την ανοίξουμε σε πεταλούδα. Εάν θέλουμε όμως να κρατήσει το σχήμα της, υπάρχει άλλος ένας τρόπος, τον οποίο θα τον δούμε τώρα. Παίρνουμε λοιπόν πάλι μια γαρίδα και αφαιρούμε το κεφάλι της, όπως δείξαμε και πριν. Τα κεφάλια και τα κελίφη, βέβαια, να τονίσουμε ότι δεν τα πετάμε, μπορούμε να τα κάνουμε έναν ζωμό γαρίδα σε βίντεο που το οποίο θα το κάνουμε βίντεο σε μελλοντικό χρόνο. Καθαρίζουμε λοιπόν το κέλυφος και τη γαρίδα από το κέλυφος και το κεφάλι. Και στη συνέχεια, κρατώντας την ίσια, βρίσκουμε εδώ την άκρη αυτού του σωλήνα που είπαμε. Τραβώντας τον, βγαίνει όλος. Και με τον τρόπο αυτό έχουμε γαρίδες οι οποίες μπορούν να είναι πιο ευπαρουσίαστες για κάποιο άλλο πιάτο το οποίο θέλουμε. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καθαρίζουμε γαρίδες τέλεια κάθε φορά, σαν ένας πραγματικός σεφ.